τελικά πόσο διεφθαρμένο είναι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, το καθεστώ του Κιέβου γενικότερα. Για να δούμε δημοσιο... κάποια δημοσιεύματα από το παρελθόν, για να καταλάβουμε τι ακριβώ σημαίνει αυτό το καθεστώ, το οποίο το στηρίζουν οι πολιτικοί και δικοί μα, με κόστο του ελληνισμού. Οι Έλληνε πολιτικοί έχουν βάλει χέρι στα ταμεία του κράτου, ουσιαστικά και στον πλούτο μα, που είναι οι ένοπλε δυνάμει και οι αμυντικέ μα δυνάμει. Πληρώνουν τελικά, ενισχύουν, αποδυναμώνουν τον ελληνισμό για να ενισχύσουν ένα καθεστώ το οποίο είναι κλεπτοκρατικό, για να δούμε λοιπόν, μπορεί να μπει αυτή η χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. φίλε και φίλοι, σήμερα έχουμε ένα έτσι ενδιαφέρον θέμα, θεματικό θα έλεγα, διότι υπάρχει το ζήτημα της πιθανής ένταξης των Ουκρανών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχουν αυτές οι κουβέντες συνεχώς, υπάρχουν δηλώσεις από διαφόρους ανθρώπους που έχουν βγει από το χορό, αλλά ήταν κάποτε στο χορό, όπως ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, ο τέος πρόεδρος της Επιτροπής της Κομισιόν, ο οποίο είπε ότι δεν μπορεί να μπει αυτή η χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι είναι διεφθαρμένη. Και πω υπάρχουν συγκεκριμένε προποθέσει πρέπει να πληρεί μια χώρα για να μπει. Η Ουκρανία είναι η πρωτεύουσα τη διαφθορά μετά την Ελλάδα. Ε, πριν ξεκινήσω, φίλε και φίλοι, να σε ευχαριστήσω όλου εσά που είστε δίπλα μου. Του 25.000 σχεδόν ανθρώπου οι οποίοι βοηθάτε το κανάλι με, την, με τι προβολέ, με, με, τα σχόλια, με τι κοινοποιήσει, το, το εκτιμώ. Όπω εκτιμώ την υποστήριξη των ανθρώπων, των πατρώνων και των υποστηρικτών του καναλιού που με τη δύναμή σας μπορώ να κάνω αυτή την έρευνα, να μοιράζομαι τις πληροφορίες που έχω, όσα ξέρω, όσα καταλαβαίνω, τις αναλύσεις και τις προβλέψεις. Σας ευχαριστώ όλους τους πάτρονες και οι υπόλοιποι, αν θέλετε και εσείς να γίνετε ένας εξ αυτών, κάτω στην περιγραφή μπορείτε να βρείτε να δείτε το πώ με το σύνδεσμο στη σελίδα του Patreon. Σας ευχαριστώ και πάλι. Πάμε λοιπόν να δούμε το θέμα του ζελέσκι και συγκεκριμένα τι αποκαλύψει που είχαν που βγει στο φω τη δημοσιότητα πριν ε, αρκετό καιρό, αλλά είναι επίκαιρο το θέμα, όταν πρώτο έγινε πρόεδρο, πρόεδρος πρόεδρο, συγγνώμη, ο Ζελένσκι, την υπόθεση των ε, εγγράφων τη Πανδώρα. Ελληνική λέξη, Πανδώρα, τα Πανδώρα Papers τα λεγόμενα. Και βέβαια είναι ένα μικρό κομμάτι του πάζλ αυτό, αλλά ήθελα να το φέρω στη δημοσιότητα ε, για μέσα από το κανάλι για να το συζητήσουμε, να το έχουμε υπόψη μα. Ξέρω ότι πολύ μπορεί να μην το ξέρατε. Ποιο ενδιαφερότανε. Γιατί τι έκανε ο Ζελένσκι σαν πρόεδρο τη Ουκρανία πριν τον πόλεμο. Κανεί δεν ήξερε καν την ύπαρξή του. Ξέραμε ότι είναι ένα γελοτοποιό κάπου, ο οποίο ουσιαστικά έγινε πρόεδρο σχεδόν μεταξύ φαρού και αστείου, τελικά μάλλον αστείου, και δεν ασχολιόμασταν με το τι γινόταν στο Κίεβο. Πρέπει λοιπόν να έχουμε μια εικόνα. Οι... Από τότε βέβαια υπάρχουν και άλλε κατηγορίε για τη διαφθορά, πώ εξαφανίζονται όπλα. Τα παίρνουν ουσιαστικά η του Ζελένσκι και οι ενόπιε δυνάμει του, η επικεφαλή, η αρχηγή, αλλά και. Το καθεστώ το ίδιο το δικό του, παίρνουν όπλα, ελάχιστα πάνε στο μέτωπο, κάποια τα πουλάνε σε τρομοκράτε, κάποια τα πουλάνε στο Σαχέλ, στην Αφρική δηλαδή, σε τζιχαντιστέ, έχουν βγάλει εκατομμύρια οι πολιτικοί του Ζελέσκι και κάποια από αυτά γυρνάνε και στου πολιτικού τη Δύση, δεν ξέρω αν γίνανε και στην Αθήνα, γυρνάνε και στου πολιτικού τη Δύση που ε, διασφαλίζουν αυτή την παροχή όπλων. Δηλαδή, κλέβει κάποιο όπλα από τι αμυντικέ δομέ μια χώρα στην Ευρώπη. Πολιτικό, λέει: Έχω το δικαίωμα να το κάνω, κλέβει ουσιαστικά. Και αν υπήρχαν δημοκρατίε, θα μπαίναν στη φυλακή οι πολιτικοί ηγέτε που ε, διέπραξαν αυτό το έγκλημα. Κλέβει όπλα, τα δίνει στο Ζελέσκι. Ο Ζελέσκι κρατάει το, ξέρω εγώ, τα μισά, τα στέλνει στον αμέτωπο, τα άλλα μισά τα πουλάει. Σε ε, ε, τρομοκράτε για παράδειγμα, παίρνει λεφτά από του τρομοκράτε, κρατάει τα λεφτά και κάποια από αυτά τα δίνει και στου πολιτικού, στι ηγεσίε των Ευρωπαϊκών κρατών που του δώσαν τα το όπλα εξ αρχής. Έχουμε και άλλε λεπτομέρειε, και άλλε τέτοιε αποδείξει. Για παράδειγμα, τα, τα χρήματα τα οποία δίνονται για χρηματικά έργα σε διάφορε πόλει στο μέτωπο με την ε, Ρωσία, τα οποία δεν γίναν ποτέ χρηματικά έργα, πήγαν λεφτά σε κατασκευαστικέ κτλ. Μείνανε στι τσέπε, ψευτοφτιάξανε, πετάξαν κάτι σουβάλια με χώμα, α πούμε, και το είπαν ότι αυτό είναι χρηματική γραμμή. Φάγανε τα λεφτά και εγκαταλείπουν και τι πόλει, σου λέει εντάξει. Και να καταρρύψουμε τι πόλει και να πέσει μια πόλη, ένα χωριό, ίσα ίσα μπορούμε να πάμε στη Δύση και να πούμε: Κοιτάξτε, χάσαμε μια ακόμα περιοχή, δώστε μα παραπάνω λεφτά για να πλουτίσουμε εμεί στη δυτική Ουκρανία. Αλλά να πάω λίγο στα, στα χαρτιά τη Πανδώρα, διότι έχει αξία ε, και μάλιστα ο Ζελένσκι είχε διεξάγει την τον προεκλογικό του αγώνα, το έπαιζε αντιολιγάρχη, <coughs> ότι θα πολεμήσω ξέρω εγώ, τον, τον Ποροσέγκο και του ολιγάρχε τη χώρα κτλ οι οποίοι ακόμα υπάρχουν οι ολιγάρχες στη χώρα. Το κράτος είναι ολιγαρχικό, έτσι λειτουργεί η κλεπτοκρατική, διεφθαρμένη ε, Ουκρανία. Είπαμε ότι κοντεροχτυπιέται με την Ελλάδα. Δηλαδή, εντάξει, αν βγάλεις τις εξεργάτριες και τους μπράβους, ε, πραγματικά νομίζω ότι κερδάμε. Κερδάμε αδέρφια, αν βγάλεις ε, αυτή την ε, παράμετρο των Ουκρανών. Ε, Εναλλεκτικά, πολιτικά πολ, 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 δηλαδή, δίχως αυτή την ε, Παράμετρο, η, η ελληνική πολιτική σκηνή είναι πολύ χειρότερη από την Ουκρανική. Λοιπόν, είχε πει λοιπόν ο Ζελέσκι ότι θα σα κυνηγήσω γιατί είναι στη διεφθαρμένοι όλη η πολιτική και ότι έχετε όλοι εταιρείε offshore, εκτό δηλαδή χώρα, παράνομε διάφορου φορολογικού παραδείσου ουσιαστικά, στο εξωτερικό για να κάνετε τι βρομοδουλειέ. Θα σα κυνηγήσω, αλλά δεν, δεν είπε ποτέ. Τι ακριβώ κάνει η δική του εταιρεία, η BVI, τι δικέ της δραστηριότητε, το δικό τη κύκλο δραστηριοτήτων, ο οποίο ήταν εξίσου ε, ε, παράνομο ε, ε, σε φορολογικού παραδείσου κτλ. Και αυτό αποδείχθηκε από τα λεγόμενα Pandora Papers. Υπενθυμίζω ότι ο Ζελένσκι καθώ ήταν υποψήφιο, είχε πει ότι θα καθαρίσω την Ουκρανία, το σύστημά μα το οποίο μαστίζεται από λιγάρχες, ε, Ιδίω και βάλει στο στόχαστρο τον πλούσιο πρόεδρο τότε τον Πέτρο Ποροσέγκο, ο οποίο έκρυβε λέει τα λεφτά του σε offshore κτλ. και, και όντω κέρδισε με αυτό το μήνυμα. Ε, είχε λάβει το 73% των ψήφων, μάλιστα βέβαια με την υποστήριξη των Αμερικανών, γιατί του είπαν οι Αμερικανοί: Θα κάνει ένα πόλεμο θυσιάζοντα τα παιδιά τη χώρα σου για να πλουτίσει εσύ και να πλουτίσουμε κι εμεί. Και ο Ζελέσκι είπε: Ναι, έτσι και το 73%. Και ε, μπόρεσε να εισβάλει στη, στο, στο Κίεβο κτλ με τις ευλογίες βέβαια του, του Biden και του καθεστώτος των δημοκρατικών. και είχαμε λοιπόν την δημοσίευση, μάλλον τη διαρροή των λεγόμενων Pandora, των εγγράφων της Pandora, στα Pandora Papers, που ήταν μια προσπάθεια ε, ε, ερευνητικής δημοσιογραφίας παγκόσμιας. Διάφοροι ερευνητικοί, ερευνητές δημοσιογράφοι, στην Ελλάδα δεν υπάρχουν, ε. Ε, υπάρχουν υπάρχει μια ομάδα που είναι ε, στην... Ανήκουν στο ΣΥΡΙΖΑ, του πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ, άρα δεν διεξάγουν ερευνητική δημοσιογραφία. Ουσιαστικά είναι κομματική η δημοσιογραφία του. Εδώ λοιπόν το διεθνό υπάρχουν ευτυχώ κάποιοι. Εκεί λοιπόν φάνηκε ότι ο Ζελέσκι είναι μία από τα ίδια. Μία από, τους, μία από τα ίδια από του διεφθαρμένου πολιτικού τη Ουκρανία. Τι θα περίμενε κανεί, αλλά έχει αξία, διότι μέχρι και εφημερίδε σαν την Guardian για παράδειγμα, που στηρίζουν το καθεστώ του Ζελέσκι, τον πόλεμο, είναι αριστερούλιδε όπω λένε οι ίδιοι, αλλά στηρίζουν τον πόλεμο γιατί από ό,τι φαίνεται αυτό σημαίνει πλέον αυτό. Ε, μέχρι και αυτοί ωστόσο δεν μπόρεσαν να κρύψουν την πραγματικότητα και να πούνε ότι το αγαπημένο του παιδάκι, το οποίο στηρίζει τον πόλεμο που εκεί στηρίζουν, είναι διεφθαρμένο μέχρι το μεδούλι. Άρα, μήπω και εσεί είστε στο χώρο, μια και στηρίζετε πολιτικά του διεφθαρμένου, ρωτάω εγώ. Λοιπόν, τα, σύμφωνα με τα έγγραφα τα οποία ε, είδαν το φω τη δημοσιότητα, ο Ζελένσκι είχε μετοχές, τις οποίες ποτέ δεν είχε ομολογήσει, σε μια αντίστοιχη εταιρεία τέτοια offshore κτλ. όπου ε, την, την οποία, προσέξτε εδώ, την οποία λίγες βδομάδες πριν κερδίσει τις εκλογές στην, στην, Ουκρανία, μετέφερε τις μετοχές του τον έλεγχο της εταιρεία σε ένα πολύ κοντινό του φίλο. Πολύ καθαρή κίνηση. Είμαι σε μια offshore και έχω ένα αφορολογικό παράδεισο, κάνω τι βρομοδουλειέ μου στο εξωτερικό. Πάω να κερδίσω τι εκλογέ και Λίγε εβδομάδε πριν μεταφέρω την εταιρεία στον κολλητό μου, ουσιαστικά για να μην φαίνεται ότι την έχω, αλλά να συνεχίσουμε να κάνουμε τι βρωμοδουλειέ μα, τα βρωμοπαιχνίδια μα. Το ρώτησα οι δημοσιογράφοι και το Σύχαμα, ούτε τόλμησα να απαντήσει. Μου δεν σχόλιο, είπε, από τη. Ναι, η, ο εκπρόσωπό του Σεργή Νικηφόροφ και τα λοιπά, είπε ότι δεν πρόκειται να σα δώσουμε καμία απάντηση στου Αγγλοσάξονε, μάλιστα, στο αγγλικό μέσο, την Guardian. Όπω απεδείχθη ο Ζελένσκι συμμετείχε σε ένα ολόκληρο δίκτυο δεδαλώδε για να μπορεί να κάνει τι βρωμοδουλειέ του. Ποιο ξέρει τι βρωμοδουλειέ κάνουν εκεί. Εάν ποτέ η Ουκρανία απελευθερωθεί, μπορούμε να δούμε να μάθουμε την αλήθεια και ποιοι μπλέκονται, μπλέκονται εκεί. Μπορεί να δούμε και ελληνικά ονόματα και, και κυβερνητικά πιθανώ. τεράστιο λοιπόν το δίκτυο των, των εταιριών των offshore κτλ. Το οποίο το, στο οποίο συμμετείχαν και φίλοι του και διάφοροι ε, από τα τηλεοπτικά τηλεοπτικά δίκτυα, συνεργάτε του κτλ. Για παράδειγμα, ο Σεριχή Σεφίρ, ένα παραγωγό του Ζελένσκι, αυτά είναι τι γελιότητε που έκανε με, τα, με, με, με τι γόβε και τα καλσόν κτλ. Και, 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 ο αδερφό του Σεφίρ, ο οποίο έγραφε τους, τα κείμενα για τον Ζελένσκι, όλοι αυτοί συμμετείχαν σε ένα κονσόρσιο ουσιαστικά μαζί με ένα παιδικό φίλο του ζελέσκι τον Ιβάν Μπακάνοφ, και ναι, μάλιστα ο Μπακάνοφ ήταν γενικός διευθυντής της ε, εταιρείας παραγωγής του Ζελένσκι ονόματι Κβαρτάλ 95. Όλοι αυτοί λοιπόν συμμετείχαν ε, στο δίκτυο αυτό ε, οι οποίοι μάλιστα έχουν και παιδικές επαφές με τους Ζελένσκι από, ε, από την, πόλη στην οποία ε, μεγάλωσε και γεννήθηκε ο Ζελένσκι στην νότια Ουκρανία το Κρύβι Ρή, από εκεί ουσιαστικά είναι αυτέ οι φιλίε κτλ. Ο Μπακάνοφ, να σα πω, αξίζει, ο οποίο, επαναλαμβάνω, ήταν ο γενικό διευθυντή τη εταιρεία παραγωγή του, του Ζελέσκη Δηλαδή ήταν στο χώρο του θεάματο, α το πούμε. Κάτι σαν του γλίτσε εδώ που έχουμε, α πούμε, για κάνουν αυτό το Τι σειρέ του Δίευρου, α πούμε, στη χώρα μα, κάτι ποταπές Αντίστοιχα ήταν, α πούμε, και ένα διευθυντή εδώ, ο... Δηλαδή, σαν αυτή τη αθλειότητα που βλέπετε στο Sky, στο Μέγκα. Έτσι ήταν ο Μπακάνοφ Διευθυντή τη εταιρεία παραγωγή του Τσελέσκι και τον έβαλε. Ακούστε εδώ για να καταλάβετε τι σημαίνει ένα χειράνθρωπο των Αγγλοσαξώνων. Τον έβαλε τον, τον Καρτάνοφ επικεφαλή τη SBU, τη Υπηρεσία Πληροφοριών του Κράτου. Έβαλε επικεφαλή τη SBU, τη Υπηρεσία Πληροφοριών του, του Κράτου, τον άνθρωπο ο οποίο του έκανε τι παραγωγέ τηλεοπτικέ. Δηλαδή ο αρχιπράκτορα τη χώρα ήταν ο άνθρωπο που εγώ, έκανε τα, τα, τα show, τα media, τα glamour, εγώ, όλα τα θέματα του αστέρα που λεγόταν Ζελένσκι. Όχι επειδή έχει γνώση, επειδή είναι αχυρά άνθρωπο. Επειδή έβαλε ουσιαστικά τους δικούς του δικού του ανθρώπου. Τι είπαν οι Αγγλοσάξονε, ούτω ή άλλω δεν θα. Εμεί θα αποφασίζουμε. Γέμισε τι δουλειέ, τα οφίτσια και τα αξιώματα με, τα, με τους δικούς του δικού του ανθρώπου και έβαλε τον παραγωγό του. Είναι αστείο, το ξέρω, αλλά. Ε, Όπω επίση έβαλε τον ε, Σεφίρ, ο οποίο του έκανε παραγωγέ και αυτόν έβαλε σαν ε, βοηθό του, σαν κεφαλή στο γραφείο του κτλ. Υποτίθεται δεν πληρωνότανε, αλλά είναι ο υπεύθυνο για το καθημερινό πρόγραμμα του Ζελέσκι και άρα παίρνει από άλλα σημεία. Από τα σημεία που στην αρχή σα είπα κάποια παραδείγματα, πώ παίρνουν λεφτά κτλ. Επίση, ένα άλλο μέλο τη παραγωγή του Κουβάρτα 95, αυτή τη εταιρεία παραγωγή, ήταν ο Αντρί Γιακοβλεφ και σκηνοθέτη μάλιστα. Και αυτό λοιπόν, μέλο αυτού του δικτύου των ανθρώπων εδώ, δηλαδή Ευνοκρατία. Τι σημαίνει Ευνοκρατία, κυβερνούν οι φίλοι του Προέδρου. Στην Ελλάδα έχουμε και οικογενειακή κυβερνάει η σάπια οικογένεια του Πρωθυπουργού, αλλά και ευνοιοκρατία, κυβερνούν τα φιλιαράκια του και αυλοκόλακε. Εδώ έχουμε ένα εξαιρετικό παράδειγμα Ευνοκρατία ουσιαστικά, που κυβερνούσαν οι άνθρωποι, τα φιλιαράκια του, του Ζελένσκι. Όπω σα είπα λοιπόν, ο Ζελένσκι δεν ενημέρωσε για τι. Ε, για το, δεν ποθέν, όπως και στη χώρα δεν υπάρχει ποθεν Δηλαδή το ποθεν στη χώρα μας ε, είναι τι έσχεση όχι πόθεν, όχι από πού το έχεις. Δηλαδή μπορεί να έχει 45 ας πούμε ακίνητα ε, το Μητσοτακίκο, δεν ξέρουμε από πού τα έχουν. Σου λένε τα έχουμε από μετοχές. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι με καθαρό τρόπο, μάλλον το αντίθετο. Θα μπορούσε να πιστέψει κανεί για όλου του πολιτικού στα κοινοβουλευτικά καθεστώτα. Ο Ζελένσκι δεν είπε καν τι έχει. Ένα καταλάβετε. Δεν είπε καν τι έχει, όχι από πού το έχει. Έκρυψε λοιπόν αμάξια, περιουσίες και τα λοιπά και ε, δεν αναφέρθηκε σε τρεις εταιρείε offshore τέτοιου τύπου, τις οποίες, ε, οι οποίες είναι πάρα πολύ ύποπτε. Μία από αυτές είναι ε, η λεγόμενη Film Heritage, την οποία την έχει μαζί με τη γυναίκα του Ολένα η οποία πηγαίνει στο Παρίσι και αδειάζει τα καταστήματα εν καιρό πολέμου. Η οποία και αυτή ε, είναι, ε, ήταν συγγραφέας στην, ε, στην Κβάρταλ 95, στην εταιρεία παραγωγή, κτλ. Και, και η εταιρεία αυτή, μάλιστα, είναι σε έναν ε, φορολογικό παράδεισο εγγεγραμμένη, στο Μπελίζ, στην ε, Κεντρική Αμερική. Ε, και οι δράσει αυτή τη εταιρεία καλύπτονται στα έγγραφα τη Πανδώρας όπου ουσιαστικά εκεί φαίνεται ότι ο Ζελένσκι ποτέ δεν μίλησε για το τι ακριβώ έκανε το Film Heritage, η εταιρεία την οποία είχε ουσιαστικά. Ε, 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 ναι, η εταιρεία αυτή, η Film Heritage, είχε το 25% στην Ταβέγκρα. Μια εταιρεία μέδρα ε, με έδρα στην Κύπρο, η οποία με τη σειρά της η ε, 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 ε με το χικό κεφάλαιο στην Maltex Multicapital, Multicapital, Corporation, η οποία και αυτή ήταν μια εταιρεία που κανείς δεν ήξερε την υπαρξή τη, ήταν και αυτή σε ένα φορολογικό παράδεισο στα, ε, στα British Virgin Islands, στους παρθένους νήσους των, των, των Βρετανικού και η, η, ο Ζελένσκι και η, τα αδέφια Σεφίρ και ο Ιάκολεφ που σας ανέφερα πριν ο, ο καθένας από αυτούς είχε το 25% του μετοχικού, του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Maltex όπως είπαμε, άρα Film Heritage Νταβέγγρα, Film Heritage στο Μπελής Νταβέγγρα στην Κύπρο ε, ε, και μετά Maltex στην, ε, στα British Virgin Islands για να καταλάβετε τους, το δίκτυο αυτό 13 Μαρτίου του 2019, δύο εβδομάδες πριν τον πρώτο γύρο των Ουκρανικών εκλογών, ο Ζελένσκι έδωσε το δικό του τέταρτο στις Μάλτεξ στον Σερχή Σεφίρ σαν ένα από τα δύο αδέρφια, ο οποίο προφανώς είναι σαν το κρατούσε ας πούμε της ουσίας, μια και γινόταν πρόεδρος δεν θα μπορούσαν να τον προδώσουν τα αδέρφια Σεφίρ που είναι και παιδικοί φίλοι. Δεν ξέρουμε αν ο Σεφίρ πλήρωσε την πάτα του Ζελένσκι, μάλλον όχι, γιατί προφανώς τον έλεγχο τον κράτησε ο Ζελένσκι, αλλά στα έγγραφα μόνο μεταφέρθηκε το μερίδιο. Ο Μπακάνοφ ήταν πάνω από, το, από την συνδιαλλαγή αυτή και υπέγραψε ουσιαστικά την μεταφορά. Έξι εβδομάδες αργότερα, μετά την νίκη δηλαδή του Ζελέσκη, ένας δικηγόρος εκπρόσωπος του, της εταιρείας παραγωγής της Κβάρταλ 95 υπέγραψε ένα άλλο έγγραφο, στο οποίο η Maltex, η εταιρεία, η τρίτη κατά σειρά εταιρεία, είπαμε, Film Heritage, Davegra, Maltex, η Maltex θα συνέχιζε να πλήρωνε μερίσματα στην εταιρεία του ζελέσκι τη Film Heritage, την πάνω-πάνω, παρόλο που ε, δεν υπήρχε καμία πλέον, ε, πλέον έλεγχος ή μετοχές στην εταιρεία αυτή την τρίτη. Γιατί, γιατί προφανώς κάναμε μια συμφωνία ε, κρυφή. Και τα βασικά έσοδα της Maltex έρχονται από δραστηριότητες στην Ουκρανία, στη Ρωσία και στη Λευκορωσία. Η Ολένα, η κυράτζα αυτή του Ζελέσκη, είναι πλέον η μοναδική επικεφαλής της Film Heritage, Άρα, οποιασδήποτε πληρωμέ από το 19 τις τι λαμβάνει από η ίδια. Το ζευγάρι, το ζεύγο δηλαδή. Και ουσιαστικά το έγγραφο, ένα έγγραφο με ημερομηνία 24 Απριλίου του 19 λέει ότι α, η Maltex έχει μετοχέ σε άλλε εταιρείε. Άρα, πάμε σε τέταρτε εταιρείε. Είπαμε μαμά εταιρεία Film Heritage, Davegra η Κυπριακή, Maltex Virgin Islands. Η Maltex, ωστόσο, έχει και άλλε μετοχέ σε άλλε εταιρείε, οι οποίε παράγουν και διανέμουν, δια, δια, ναι, διανέμουν ε, παραγωγές τηλεοπτικές, σειρές κτλ. Και, και μάλιστα όπως φαίνεται από τις έρευνες, η μάλτα ουσιαστικά δημιουργήθηκε για τον πιο εύκολο τρόπο να αποφύγουν φορολογικές επιβαρύνσεις κτλ. Ε, για νομική προστασία τη φτιάξανε τη Μάλτεκ. Και ναι ούσιαστικά ο ίδιος ο Μπόρις Σεϊφίρ είπε ότι η... ένας από τα δύο αδέρφια τους, τα, τα, τα τους παιδικούς φίλους του ζελέσκι είπε ότι ο Μπακάνοφ έφτιαξε ουσιαστικά αυτές τις εταιρείε για να μπορεί να κάνει διάφορες πλεκτάνες οικονομικές έτσι ώστε να προστατέψει την αρχική εταιρεία από τις αρχές και από κερδοσκόπους ρο, αλλά ουσιαστικά από τις αρχές. Προφανώς αυτό το, αυτή η, η, η... αποκάλυψη για τη Μάλτεξ καταδικάζει τον Ζελέσκη ο οποίος το έπαιζε και... Ε, έτσι, λευκός υπότης, θα καθαρίσει τη, την Ουκρανία από offshore εταιρείε κτλ. Από παράκτηε δραστηριότητε, από μάλλον ναι, από εξωγενεί μάλλον δραστηριότητε. Και μάλιστα πέρασε και έναν νόμο με το που στην, με το που έλεγξε τη Βουλή εναντίον των ολιγαρχών. Και μάλιστα ο νόμος αυτός ουσιαστικά ε, Στοχοποιήσε του πολιτικού αντιπάλου γιατί θέλει να είναι ο ίδιο ο αλλά όχι οι υπόλοιποι, για να μπορέσει να συνεχίσει να κυβερνάει και να ξανανικήσει τον Μποροσέγκο. Ο πρώην πρόεδρο, ο τέο πρόεδρο των Ουκρανών θέλει να είναι ξανά υποψήφιο. Ο μόνο τρόπο να τον νικήσει ο Ζελέσκι είναι να συνεχίσει να δίνει αίμα στο βωμό των ΙΠΑ και να τον χτυπήσει εσωτερικά. Του τον Μποροσέγκο και άλλου Ολιγάρχε. Μάλιστα, υπήρχε και προσπάθεια δολοφονία του Σεφίρ. Πολύ πιθανό ο Ζελέσκι να, να του έστειλε για να τον φημώσουν. Ε, Ένα ε, δολοφόνο ε, ναι, ε, άνοιξε πύρ κατά το αμαξιού του σεφίρ έξω από το Κίεβο. Ευτυχώς ε, ο άνθρωπος δεν πέθανε αλλά τραυματίστηκε ο οδηγός του δυστυχώς και προφανώς εδώ, όπως καταλαβαίνετε, ε, ήθελα να βγάλει από τη μέση και με φυσικό τρόπο να εξοντώσει οποιουσδήποτε μπορεί να μιλήσουν αλλά και με νομικό τρόπο άλλους ολιγάρχες στη χώρα. Υπάρχουν ε, διάφορες ε, διάφοροι έλεγχοι που έχουν ξεκινήσει από την Ευρώπη για τεράστια σκάνδαλα διαφθορά κτλ. τα τα οποία όμω φημώθηκαν όταν εισέβαλε η Ρωσία στη χώρα, ο Νοονοίτο. Και ναι, δεν μιλάει ο Ζελέσκι για το παρελθόν του. Για παράδειγμα, υπάρχουν κατηγορίε για την επιρροή που έχει πάνω του ο Ιγόρ Κολομόσκι, ένα δισεκατομμυριούχο, ο οποίος, το οποίο το κανάλι έχει δείξει και τα προηγούμενα σόου του Ζελέσκι κτλ. Και, και σύμφωνα με ε, αντιπάλου του Ζελέσκι, έλαβε από τον Κολομόσκι 41 εκατομμύρια κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του καμπάνιας και έχει λάβει και λεφτά από το 12 μέχρι το 16 σε εταιρείε offshore μεταξύ των οποίων και το Film Heritage έχει λάβει δωρεές από τον ολιγάρχη αυτών Ουσιαστικά, οι... ναι, Οι, οι εταιρείε αυτέ έχουν και δικά του κεφάλαια κτλ. Τα, τα, οποία τα επενδύουν και αλλού οι, εταιρείες, οι offshore εταιρείε του Ζελένσκι. Για παράδειγμα, έχουν εμπλακεί στην α, αγορά α, ακινήτων στο Λονδίνο. Ο Σεφίρ, για παράδειγμα, έχει δύο α, πολυτελή διαμερίσματα στο Λονδίνο. Α, στη, ναι, τα οποία τα αγόρασε το 2016, ένα από αυτά το αγόρασε για 1,5 εκατομμύρια λίρες. Μία ακόμα, ένα ακόμα διαμέρισμα στο, κοντά στο μουσείο του Sherlock Holmes, το οποίο το αγόρασε για 2,2 εκατομμύρια λίρες. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για αδιανόητες επάβλης και διαμερίσματα. Ε, το, η άλλη εταιρεία, η BVF, που είπα στην αρχή, ε, έχει βικτοριανές ε, στο κοντά στο Westminster. Ε, ναι, τι, τι να σας πω, δηλαδή, μιλάμε για αδιανόητα. Και μάλιστα έχουν χρησιμοποιήσει κάποιες από αυτές τις ε, επάβλης για τα σόου του Ζελέσκη. Τα νοικιάζουν, κάνουν σόου κτλ. Μοιράζουν τα χρήματα, βγάζουν έξοδα εταιρικά και κόστα παραγωγής. Κώστη παραγωγής κάνουν αδιανόητε αδιανόητες πλεκτάνες εδώ και είχαν βάλει, προσέξτε εδώ, είχαν βάλει μια ρωσική εταιρεία να μανατζάρει το, τις, τα ακίνητα αυτά. Έχει ενδιαφέρον αυτό. Διότι υπάρχουν επαφές της Maltex, εταιρείες που σας είπα πριν, με επιχειρηματικές με τη Ρωσία και αυτές είναι προβληματικές. Ο Ποροσέγκο, ο τέος πρόεδρος, είχε αντιμετωπίσει κριτική διότι είχε ένα εργοστάσιο σοκολάτα στη Ρωσία το 2014, όταν ξεκίνησε ουσιαστικά η πρώτη φάση του πολέμου, το πραξικόπημα που ε, διεξήγαγε η. Ε, έφερε εις πέρα, μάλλον, η Δύση στην, ε, στην Ουκρανία. Ε, και όταν προσάρτησαν την Κρυμαία, ε, είχε ζητήματα από Ρωσέγκο λόγω αυτή τη σχέση του. Οι σχέσεις της Μάλτα με τη Ρωσία ουδέποτε ακούστηκαν. Γιατί άραγε, Γιατί προφανώς ο Ζελέσκι είναι ο άνθρωπο των Δυτικών, ο άνθρωπο των Αμερικανών και τον προστάτευσαν μέχρι και σήμερα. Τώρα, κάποιε τελευταίε πληροφορίε. Γενικότερα για τα ε, έγγραφα τη Πανδώρα, να σα πω ότι ναι, οι, οι περισσότεροι οι οποίοι συμμετείχαν εδώ στην έρευνα ήταν επιφανεί, πλούσιοι ολιγάρχε παγκόσμιοι, είναι αυτοί που στηρίζουν το ολιγαρχικό κοινοβουλευτικό μοντέλο ε, παντού και παγκοσμίω. Παραπάνω από 100 εκατομμυρίου ουσιαστικά είχαν εμπλακεί σε αυτά τα έγγραφα, και μάλιστα ήταν 30 ηγέτε κρατών και 300 δημόσια αξιωματούχοι 11,9 εκατομμύρια αρχεία ουσιαστικά ήταν τα έγγραφα της Πανδώρας από εταιρείε οι οποίες είτε ελέγχονται από πλούσιους πελάτες, αξιωματούχους, πολιτικούς κτλ. είτε οι πλούσιοι αυτοί πελάτες και επιχειρηματίε και πολιτικοί είχαν αγοράσει τις υπηρεσίε κάποιων εταιρεών για να διαχειρίζονται τα λεφτά τους και τα καταπιστεύματά τους σε διάφορους φορολογικού φορολογικούς παραδείσους συγγνώμη, εδρεύουν αυτέ οι εταιρείε των πολιτικών μα στον Παναμά, στον Τουμπάι, στο Μονακό, στην Ελβετία και στα νησιά Κέιμαν. 35, ναι, 35, συγνώμη, 35 είναι οι παγκόσμιοι μεταξύ των οποίων και εν ενεργεία και πρώην πρόεδροι, πρωθυπουργοί και κεφαλής κρατών ε, παγκοσμίω, ρίχνανε το φω στα έγγραφα αυτά στι μυστικέ εμπορικέ και οικονομικέ συναλλαγέ παραπάνω. Ε, ναι, διαφόρων ε, αξιωματούχων, υπουργών δημάρχων, στρατηγών ε, δικαστικών εδώ βλέπω σε παραπάνω από 90 χώρες εμπλεκόμενες υπάρχει και ζήτημα για παράδειγμα ας πούμε δεν έχουν... το θέμα είναι ότι έχει δοθεί τεράστια κάλυψη σε πολλές προσωπικότητες ελάχιστα έχουν διαρρεύσει και πολύ πιθανό εδώ αυτό να ήταν μια διαρροή από το ίδιο το σύστημα που κυβερνάει παγκοσμίω. το κλειστό έδωσαν κάποια ψήγματα, ελεγχόμενα ουσιαστικά αυτά είναι τα Pandora Papers, για να είτε να στοχοποιήσουν κάποιου αντιπάλου και να του βγάλουν εκτό εικόνα, είτε να κρατήσουν, να ελέγξουν κάποιου όπω του Ζελένσκι για παράδειγμα. Δηλαδή, βγάλαν στη δημοσιότητα τις βρωμιές του Ζελένσκι για να τον κρατάνε. Για να κάνουν τον πόλεμο τελικά που κάναμε. Να δηλαδή, λάβα τώρα, δώσαν τον Ζελένσκι, έγινε ο πόλεμο, τον κάναν τον πόλεμο και ουσιαστικά μετά τον είχαν στην τσέπη και τον έχουν στην τσέπη μέχρι και σήμερα. Γιατί δεν είδαμε πραγματικά τα ονόματα αυτά Πολύ πιθανό να είναι, όχι πολύ σίγουρα υπάρχουν και ελληνικά ονόματα πρωθυπουργών. Σίγουρα. Τα οποία δεν τα έχουμε δει όμω. Για παράδειγμα, είδαμε ε, και δω, δω, δωρεέ από το συντηρητικό κόμμα στο συντηρητικό κόμμα τη Αγγλία, το οποίο ήταν τότε ο Τζόνσον. Και εντάξει, επειδή ο Τζόνσον είχε μια ταυτότητα, θυμάστε, με το Φαράτζ και το οποίο να το παίξει κάποια φάση επαναστάτη κατά του συστήματο τη Ευρώπη κτλ., μπήκε στι θέσει του με τι διαρροέ αυτέ, ότι κάποιοι μεγάλοι δωρητέ των συντηρητικών βρίσκονταν στα Pandora Papers και μπήκε στη θέση του και ο Τζόνσον. Ε, ναι, πέρα από του πολιτικού, στου εκατό δισεκατομμυρίου που συμπεριλαμβάνονται στα έγγραφα αυτά που διέρευσαν είναι και celebrities, διεθνεί οίτητε, Rockstar κλπ. Δεν ξέρω πώ να του πούμε. Ε, και αυτέ οι εταιρείε ουσιαστικά πέρα από τα κίνητα και τις δραστηριότητες της επιχειρηματικές έχουν και άλλες περιουσίες εδώ όπως γιότ, διάφορα άλλα είδη πολυτελείας, κρυμμένους τραπεζικούς ζωριασμούς. Υπήρχε μάλιστα μέχρι και, μέχρι και έργα τέχνης από αρχαιότητες της Καμπότζης, κλεμμένες, μέχρι και πίνακες του, του Πικάσο και ζωγραφιές του δρόμου αυτά τα γραφή της Street Art του banksy του γραφίστα. Δηλαδή του ε, γραφιτά. Δηλαδή ε, έχουν μέχρι αδιανόητα, μέχρι και κλεμμένα αρχαιοκάπηλα, μου θυμίζει και μια οικογένεια που την, την, ξέρετε στην Ελλάδα, μια δυναστεία σάπια ανίερη με, με, τα κλεμμένα αρχαία τους. Υπάρχει ουσιαστικά ένας κρυμμένος, σκιερός, παγκόσμιο ε, χρηματοοικονομικός κόσμος, τον οποίο δεν γνωρίζουμε, δεν βλέπουμε και δεν ελέγχουμε και προφανώς δεν φορολογείται, σε παγκόσμιο επίπεδο, μια offshore οικονομία, η οποία επιτρέπει ουσιαστικά του πιο πλούσιου και του πιο ισχυρού, δηλαδή του ολιγάρχε, του κοινοβουλευτικού, του λεγόμενου, να κρύβουν τον uh, πλούτο του και στι περισσότερε των περιπτώσεων να μην πληρώνουν τον παραμικρό φόρο. Αυτέ δηλαδή οι φορομπηχτικέ κυβερνήσει, του Ζελέ και του Πατακούλη, του Τσίπρα, η, 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 τα καθάρματα ο Τσίπρα που έδερνε του συνταξιούχου που διαμαρτύρονταν την ίδια ώρα που ο ίδιο έλιαζε την κορμάρα του σε γιώτ, δεν πληρώνουν φόρου με αυτά τα με αυτά τα τις πλεκτάνες και τις κεβορίες της που σας περιγράφω εδώ. Για παράδειγμα ακούστηκε και το όνομα του Αναστασιάδη, ο οποίος προφανώς συντάχθηκε και έκανε τις προδοσίες στο Κάνα μοντανά, αντίστοιχα επειδή ακούστηκε το όνομά του, διότι η Κύπρος που την είχε κάνει ο Αναστασιάδης κέντρο τέτοιων, διε, τέτοιων συναλλαγών, υπάρχει ένα ζήτημα, διότι η, εταιρεία, η νομική εταιρεία την οποία ο ίδιος ίδρυσε, κατηγορήθηκε ότι έκρυβε δικά, δικά της κεφάλαια σε μία... Μάλλον κεφάλαια, έκρυβε η νομική εταιρεία του, έκρυβε τα κεφάλαια, όχι τα δικά της κεφάλαια, ενός Ρώσου δισεκατομμυριούχου. Πίσω από, ε, ε, κατηγορίες, πίσω από ψεύτικους, ψεύτικες εταιρείε και ψεύτικους... Ε, ε, ψεύτικους διαχειριστές εταιριών. Εδώ Υπάρχουν τεράστια ζητήματα, δεν, δεν ξέρω αν έχει απαντήσει ποτέ ο Ντασιάδη η εταιρεία του. Η εταιρεία, μάλλον, αρνήθηκε ότι είχε κάποια σχέση και ο ίδιο ο Ντασιάδη είπε ότι δεν έχω κανένα απολύτω ρόλο στην εταιρεία. Ε, από τη στιγμή που ανέλαβα ω επικεφαλή τη αντιπολίτευση στην Κύπρο το 1997, έχω κόψει κάθε, δεσμός, κάθε δεσμό. Νομίζω ότι εδώ τα βγάλανε και αυτά για να μπει στη θέση του και ο Ντασιάδη, όχι ότι θα. Έκανε κάτι παθηρωτικό, μην τρελαθούμε, αλλά για να είναι σίγουροι να τον έχουν του χεριού του, δεν το φοβούνται ούτω ή άλλω, να του πατήσουμε το λαιμό κάτω. Με τα χαρά έδωσε λαιμό ο Κυρνίκο. Και το σημαντικότερο εδώ είναι ότι η Αμερική, από αυτά τα οποία μα έδειξαν τα έγγραφα τη Πανδώρα, είναι στο κέντρο αυτών των. Φορολογικών παραδείσων. Όσο και να δεν το πιστεύετε, δεν το περιμένατε. Η Αμερική είναι στο κέντρο. Για παράδειγμα, σύμφωνα με τα έγγραφα αυτά, φαίνεται ότι οι πολιτείε, όπω η Νότια Ντακότα συγκεκριμένα, είναι κέντρο στο οποίο μπορεί κάποιο να κρύψει δισεκατομμύρια δολάρια, ε, ειδικά για να διαφύγουν φορολογικών ε, ε, ζητημάτων και μάλιστα έχουν κρύψει εκεί. Τα δισεκατομμύρια του, διάφορε προσωπικότητε οι οποίε στο παρελθόν είχαν αντιμετωπίσει κατηγορίε για οικονομικά εγκλήματα, πηγαίνουν και τα κρύβουν στην όρια Ντακότα. Γιατί προφανώ δεν είναι ηλίθιοι, σου λέει: Υπάρχουν φορολογικοί παράδεισοι. Να φτιάξουμε και εδώ του δικού μα, άρα και η Αμερική η ίδια. Εντό δηλαδή του Αμερικανικού εδάφου, υπάρχουν τέτοιοι παράδεισοι. Γιατί όπω καταλαβαίνετε, εδώ το σύστημα ουσιαστικά τρέφεται από αυτά τα μοντέλα και Τι offshore επιχειρήσει και του φορολογικού παραδείσου. Αλλά αυτό σημαίνει, Ζελένσκι, φίλε και φίλοι, ήθελα να κάνω αυτό το βίντεο. Να ξέρετε με ποιου έχουμε να κάνουμε, σε ποιου πετάμε τα λεφτά μα. Πολύ πιθανό γιατί κάποιοι είναι συνυπεύθυνοι στα υπουργικά συμβούλια τη Δύση. Ε, αυτή η χώρα λοιπόν με αυτό το καθεστώ, με τον Μποροσέγκο, με τον, τον, τον Ντέο πρόεδρο και τον νη πρόεδρο, τον, ε, τον Ζελένσκι ή οποιονδήποτε άλλο να λάβει, είναι πλήρως διεφθαρμένη, δεν έχει κανένα ρόλο στην ευρωπαϊκή ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι προφανώ υπάρχουν εδώ βαρύτατε προποθέσει αντιδιαφθορά, τι οποίε δεν πληρούν οι Ουκρανοί, είναι πρωτεύουσα τη διαφθορά. Είπαμε, αν βάλουμε μέσα και τα άλλα κτλ., είναι χειρότερη και από εμά, δυστυχώ. Και δυστυχώ θυμόμαστε και την περίπτωση τη Ελλάδο. Αυτά, φίλε και φίλοι, γράψτε κάτω στα σχόλια αν το γνωρίζετε το θέμα αυτό, αν γνωρίζετε και άλλε πληροφορίε διαφθορά του καθεστώτο του Ζελένσκι, πέρα από τα όπλα, πέρα από τα λεφτά. Τι δωρεέ που θα πηγαίνουν για την άμυνα των πόλεων για επιδιορθώσει και μπαίνουν σε τσέπε για κατασκευαστικέ που επίση μπαίνουν στι τσέπε. Αν ξέρετε και άλλε πληροφορίε, με τα χαρά να τι διαβάσω. Αν σα το βίντεο πατήστε μου αρέσει, κοινοποιήστε το σε ανώσου και φίλου αν θέλετε να βοηθήσετε. Αν θέλετε να βοηθήσετε πραγματικά, σκεφτείτε να γίνετε υποστηρικτέ και πάτρονε του καναλιού μέσω τη του Patreon. Κάτω στην περιγραφή θα βρείτε το σύνδεσμο. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε και φίλοι. Να είστε καλά. επιμένω πως πρέπει να μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει και σε άλλες χώρες, ιδίως στην Ελλάδα. Είδαμε το πώς εξέθεσαν τον Αναστασιάδη. Πιστεύω τον εξέθεσαν επειδή ήταν ο πλέον, πλέον αδύναμος κρίκος και επειδή θέλουν να τον ελέγξουν αλλά και επειδή δεν θα είχε κανένα κόστος. Ομοίως πιστεύω ότι θα είχε κόστος να, εκθέσουν και τους δικού δικούς μας αχειρανθρώπους. Εικάζω ότι προστατεύουν τον εαυτό τους οι αντίστοιχοι διεφθαρμένοι της Ελλάδος με το να προχωρούν σε προδοτικές παραχωρήσεις και με αυτόν τον τρόπο κερδίζουν την κάλυψη από τη Δύση. Αλλά ε, θα ήθελα πράγματι να ξέρω και στο μέλλον, αν απελευθερωθούμε, θα μπορέσουμε να μάθουμε τι ακριβώ συνέβη και θα χάσουν την περιουσία του, τα σπίτια του, διάφορε δυναστείε στη χώρα, αν γίνει κάτι τέτοιο. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Και βέβαια, ε, επιμένω και τονίζω ότι εδώ δεν μιλάμε για μια ουσιαστική αποκάλυψη, αλλά για μια ματιά στον κρυφό αυτό σκιερό κόσμο τη παράλληλη παράνομη οικονομική δραστηριότητα παγκοσμίω, που μα άφησαν να δούμε ένα ματάκι μα δώσανε Στη... Μια κλειδαρότρυπα ουσιαστικά για να δούμε τι ακριβώ γίνεται, μόνο μα άφησαν να δούμε αυτά που θέλουν αυτοί για να στοχοποιήσουν και να ελέγξουν κάποιου από του ίδιου, οι οποίοι είναι πιο ασθενέστεροι παίκτε, έτσι ώστε να δείξουν την παντοδυναμία του και να μα δείξουν, αν θέλετε κιόλα, ότι είναι ισχυροί και ότι κυβερνούν χωρί να, να τους σταματήσουμε. Και όμως, μπορούμε να του σταματήσουμε. Κι όμω μπορούμε να του σταματήσουμε, έχουμε τη δύναμη, αρκεί να οργανωθούμε, φίλε και φίλοι το κανάλι αυτό σκοπεύει να πάει και σε παγκόσμιο επίπεδο, αν μπορέσουμε, και με τη δύναμή σας σίγουρα σκοπεύουμε να φέρουμε τη δημοκρατία στη χώρα μας. Αγωνιστείτε μαζί μου.